Και ακούσα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νιώθω την υποχρέωση εκτός θέματος. Ναι, ναι. Εκτός θέματος διαδικαστικά επί της ουσίας, είναι πολύ σημαντικό να προσθέσω και εγώ τη δική μου και δική μας απόλυτη καταδίκη σε αυτή την επέσχυντη εισβολή της Τουρκίας σε μια χώρα ανεξάρτητη όπως είναι η Συρία. Και επειδή ρωτήσατε, κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι. Μάλλον επηρεάζεται η Ελλάδα από αυτές τις επεμβάσεις. Προφανώς, ναι. Για πάρα πολλούς λόγους. Επηρεάζεται, αν μπορεί να κάνει απόλυτα, κάτι. Απόλυτα επηρεάζεται. Είναι μια ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από την κατάσταση σε αυτή την περιοχή επηρεάζεται άμεσα η χώρα μας. Ας μην μπούμε σε αυτό. Ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Αν μπορεί να κάνει σήμερα κάτι η χώρα σε αυτό το ζήτημα, ναι, στριμώχνοντας εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο τον Ερντογάν, επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά, θα ήταν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα να θέσει η κυβέρνηση το ζήτημα των κυρώσεων. Mm. Ενάντια στην Τουρκία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με βάση την παρέμβαση και την επέμβαση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή σαφές, έχει και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Το λέω γιατί γι' αυτό είχε γίνει μια προεργασία από τη δική μας κυβέρνηση, που την ξέρει βέβαια η κυβέρνηση η σημερινή, μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη και σε συνεργασία. Yeah. Και βλέπω μια πολιτική, επιτρέψτε μου να πω, μια πολιτική κατευνασμού. Και ισχυρίζομαι, ναι, ότι προς τον Ερντογάν. Και η πολιτική κατευνασμού δεν έχει σχέση με την ψυχραιμία. Από ποιον, από τη μεριά της κυβέρνησης. Μα το είπε και ο Άλεξος Τσίπρας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από τη μεριά, ναι, της κυβερνήσεως. Μακάρι να μην είναι. Έχει μπει... Βλέπω όμως το ζήτημα αυτό μια πολιτική κατευνασμού. Έχει μπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με πρωτοβουλία της Κύπρου την Πέμπτη. Ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ιδού η Ρόδος και το πείδημα. Στο επόμενο Συμβούλιο, ναι, Κορυφής, να βάλει εντός ζήτημα. Θέματος, να βάλει ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Να εφαρμοστούν οι κυρώσεις, οι οποίες ήδη είχαμε προαποφασίσει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.